Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για μπάλα τώρα. Να γουστάρουμε να είμαστε έτσι πιο χαρούμενοι. Είναι εδώ δίπλα μου ο Ανδρέας Λόλος, συνεργάτης του ITV. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ θερμά, Ανδρέα, και για την παρουσία σου, την απόψινη παρουσία σου εδώ. Και εγώ ευχαριστώ, Βλάση. Πώς είσαι, Καλά γενικά. Ωραία, να μην ξεχάσουμε να πούμε τα χρόνια πολλά στους πολλούς και πολλές που γιορτάζανε χτες. Α, ναι, ετεροχρονισμένα. Λέγω, αλλά πιάνε, 40 μέρες πια. 40 μέρες. Ισχύουν, ακριβώς. Λέω ο λόγος μας. Λοιπόν, για πάμε τώρα να δούμε για τον Μπας Γιάννενα ή πριν τον Μπας. Θέλω ένα σχόλιο από σένα, επειδή δεν τα είπαμε, για τον πρωταθλητή ΠΑΟΚ. Βεβαίως. Ένα όμορφο πρωτάθλημα. Ναι, πολύ καλό. Πολύ όμορφο. Βέβαια, αυτό το πρωτάθλημα μας υποβίβασε. Υποβιβάστηκε ο Μπας Γιάννενα. Αλλά αν εξαιρέσουμε αυτό. Έτσι, το ποδόσφαιρο που παίχτηκε και η αγωνία, ναι, που ήταν καλό. Ήταν καλό ωραίο. Ποδόσφαιρο. Ήταν καλά. Πολύ ωραίο το ποδόσφαιρο. Με ενδιαφέρον, ειδικά στην κορυφή αλλά και στην ουρά. Γίνανε πολύ ωραίες μάχες. Ναι, εντάξει. Πραγματικά. Με δυσάρεστο αποτέλεσμα για μας. Με δυσάρεστο αποτέλεσμα. Ναι. Λοιπόν, πρωταθλητής ο ΠΑΟΚ. Το άξιζε. Το άξιζε. Νομίζω δίκαια. Έχει βάλει συντριπτικά τα περισσότερα γκολ. Έχει δεχτεί τα λιγότερα. Για το μεγάλο διάστημα του πρωταθλήματος, εκτός και κάποια κοιλιά που είχε κάνει, κάποιες κοιλιές θα λέγαμε που είχε κάνει, ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος. Τώρα πήρε το πρωτάθλημα with a little help from my friends, που έλεγε και ο Τζο Κόκερ, δηλαδή με λίγη βοήθεια από τους φίλους μου, τον Ολυμπιακό. Κοίταξε να δεις, βοήθεια του Ολυμπιακού, το λέω προβοκατόρικα. Όχι, να σου πω, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ο Ολυμπιακός έπαιξε στην Τούμπα τρεις μέρες μετά από τον αγώνα με την Άστον Βίλα. Να. Έτσι. Δεν είναι ότι δεν το ήθελε το παιχνίδι. Έπρεπε ο προπονητής να κάνει κάποιες αλλαγές. Δεν του βγήκαν οι αλλαγές, κατάφερε, προηγήθηκε ο ΠΑΟΚ, πήρε το μάτς. Πέρυσι ο Ολυμπιακός είχε παίξει εναντίον του Παναθηναϊκού, πάλι παλικαρίσα θα έλεγα, και έδωσε πρωτάθλημα στην ΑΕΚ. Δεν μπορεί να παραπονιέται τώρα η ΑΕΚ και να λέει έδωσε ο Ολυμπιακός πρωτάθλημα στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, okay. Τώρα ήταν έτσι. Χτύπησε το παιχνίδι με την ΑΕΚ, διαφορετικά θα έβγαινε εκτός Ευρώπης. Ναι, εγώ χαίρομαι παρουσία... για τον Κωνσταντέλια. Χαίρομαι. Για τον Κωνσταντέλια που τον γουστάρω πολύ. Για τον Κωνσταντέλια, για τον μικρό Γιαννάκη, ο οποίος έχει γίνει. Ναι, πολύ ωραίο. Αυτό είναι ομορφιά. Αυτό είναι όμορφο κομμάτι του ποδοσφαίρου. Ακριβώς. Ένα πολύ όμορφο κομμάτι του ποδοσφαίρου, ο μικρό Γιαννάκη, ο οποίος. Ενώνει ομάδες. Ενώνει ομάδες, ακριβώς. Ο Παοκτζή Γιαννάκη, ο οποίος. Είναι Παοκτζή με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, αλλά ήταν και στο Χαριλάου. Έτσι. Μαζί με τον Κουέστα θα είναι στον τελικό του Conference League. Στο Conference League. Ολυμπιακό, ναι. Καλεσμένος του πρόεδρου του Ολυμπιακού. Ναι. Λοιπόν, μπράβο για αυτό το παιδάκι που κατάφερε κατά κάποιον τρόπο να μας ενώσει όλους, να δώσει ένα μήνυμα διαφορετικό. Να δούμε σωστά την μπάλα, μωρέ. Να δούμε σωστά το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι για να κάνουμε πλάκα ο ένας τον άλλον, να γουστάρουμε να βλέπουμε ωραία παιχνίδια, να κοροϊδεύουμε έτσι αθώα ένας τον άλλον. Έτσι, αυτό είναι. Βεβαίως. Τι απλαγωνόμαστε σαν ζώα. Οπαδική βία, και τώρα βία, τα έχουμε ξαναπεί χίλιες φορές. Είναι κρίμα πραγματικά που ο τελικός κυπέλλου πάλι μια χρονιά ακόμα γίνεται και κλεισμένο το θυρό. Αν είναι δυνατόν. Έτσι. Τώρα η γιορτή του ποδοσφαίρου. Τελικό κυπέλλο, δεν ξέρω, στην Ουγκάντα γίνεται χωρίς οπαδός. Παντού γίνεται. Α, στην Ουγκάντα δεν είναι. Δεν το ξέρουμε. Τελικό κυπέλλο γίνεται παντού. Στην Ουγκάντα γίνεται με οπαδός. Με οπαδός και στην Ουγκάντα. Τι να πει κανείς τώρα, έτσι. Λοιπόν, για πάμε στον Μπας τώρα. Πάμε λοιπόν στον Μπας. Γιατί εδώ έχουμε θέματα με το ιδιοκτησιακό. Έχουμε νέα, δεν έχουμε. Απόψε έχουμε κάτι και δεν. Νέα δεν υπάρχουν ιδιαίτερα. Δεν υπάρχει κάποιο ενδιαφερόμενο πραγματικά να πούμε ότι ενδιαφέρεται. Επίσημα όχι. Μέχρι αρχές Ιουνίου, το αργότερο αρχές Ιουνίου, οι αδερφοί Χριστοβασίλη, αν δεν υπάρξει κάποια πρόταση, θα ανακοινώσουν ότι παραμένουν. Υπάρχουν βέβαια πολλά θέματα σε εκκρεμότητα, όπως του προπονητή και του τεχνικού επιτελείου. Εντάξει, ο προπονητής ο Γεωργουλόπουλος για μένα το έχω ξαναπεί και δημόσια, μια χαρά είναι. Και εγώ νομίζω ότι είναι μια χαρά. Είναι. Γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα. Έχει... Είναι καλός coach. Σκάουτινγκ καλό κάνει. Είναι καλός. Πας για να είναι. Σοβαρός άνθρωπος είναι. Θα έλεγα να του δώσουν μια ευκαιρία. Εγώ προσωπικά δεν έχω δώσει σε άλλους και άλλους τώρα. Να μην αρχίσω ξανά και λέω για τον Στάικο και τον Γρηγορίου. Να μην λέω ξανά. Τα έχω πει. Α, επί ευκαιρία ο Γρηγορίου δεν ξέρω αν πιάσει από Σβέρκο. Η Παντσεραϊκή ανακοινώθηκε με τα βαΐων και κλάδων του. Ωραία, εγώ θέλω τον Γρηγορίου να μας πει πότε ξεκίνησε να μιλάει με τον Πανσεραϊκό. Ναι. Αυτό θέλει. Για μένα είναι ζήτημα σημαντικό. Αυτό είναι ένα θέμα. Είναι σημαντικό ζήτημα για μένα αυτό. Πολύ πάντως, σημαντικό. Τέλος πρέπει, πάντων. Πρέπει να βγει και να μας το πει. Ναι, εδώ εμπιστευτήκαμε Στάικους και Γρηγορίου. Τι να λέμε τώρα. Ο Γεωργουλόπουλος είναι μια πολύ σοβαρή περίπτωση. Μια πολύ σοβαρή προσωπικότητα ο Γεωργουλόπουλος. Ακριβώς. Μας απογοήτευσε ο κύριος Γρηγορίου, γιατί θεωρείται δεδομένο ότι άρχισε να συζητάει με τον Πανσεραϊκό
κατά τη διάρκεια. Θέλω να μου απαντήσει, να μας απαντήσει δημόσια ο λοιπόν, ναι, όσο όταν άρχισε να μιλάει. Ναι, δεν νομίζω ισοταμία κόντων απευθύνεσαι. Ναι, ναι, πιστεύω ότι κάποιος θα τον ρωτήσει. Μπορεί κάποιος να τον ρωτήσει. Κάποιος συνάδελφος θα τον ρωτήσει. Μαθαίνονται, έτσι. Λοιπόν, όσον αφορά τους παίκτες, ποιοι φεύγουν, ποιοι μένουν από αυτούς, ναι, για πες, από αυτούς που έχουν συμβόλαια. Ποιοι φεύγουν από αυτούς που έχουν συμβόλαια. Ακούστηκε ότι, ελπίζω να μην είναι αλήθεια, ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον το Αστέρα Τρίπολης για το Σόρια και τον Ερεμούσπε. Ναι. Δεν αποκλείεται, αλλά υπάρχει, λέγεται, ένα ενδιαφέρον. Ναι, παιχταράδες είναι και ο Ερεμούσπε. Είναι δύο πολύ καλές παίχτες. Είναι σούπερ λίγκα. Είναι δεδομένο. Αν αλλά... και Κόντε και Ερεμούσπε, είχα μάθει τελευταία ότι είχαν εκδηλώσει μια πρόθεση να μείνουν και να αποτελέσουν κορμό στον Μπαζιάννα τη Βιλαθνική. Είχαν την πρόθεση αυτή. Απλά ακούγεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τον Αστέρα Τρίπολη. Δεν υπάρχει τίποτε οριστικό. Okay. Λοιπόν, η Super League 2, να πούμε ότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο, το οποίο διαψεύστηκε βέβαια, να γίνει βόρειο και νότιο όμιλο από 10 ομάδε. Πράγμα που το θεωρώ απίθανο. Απίθανο. Θα συνεχιστεί έτσι όπω είναι και θα είναι δύσκολο. Πολύ δυνατό πρωτάθλημα. Πολύ δυνατό. Πάρα πολύ δυνατό. Δεν είναι εύκολο να είναι. Ομάδες με ιστορία και με κόσμο. Τεράστιες ομάδες. Θα για μένα είναι πιο ιστορικές ομάδες αν τους πάρεις αυτές. Από την ΑΕΛ μέχρι την Παναχαϊκή, καλά. Εκτός από τις 5 πρώτες της Α Εθνικής, είναι ομάδες, μπορώ να πω, καλύτερες ακόμα από τις ομάδες με μεγαλύτερη ιστορία. Πολύ ανταγωνιστικές ομάδες. Πολύ ανταγωνιστικές. Πέντε μεγάλες. Έτσι. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τη φήμη που ακούστηκε, η οποία διαψεύστηκε ότι θα υποβιβάσουν την ομάδα η αδερφή Χρήστο Βασίλη στη Γάμα. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται αυτό. Δεν θα το τολμήσει κανένα να το κάνει αυτό. Βλάση κάποτε τα κανένα. Δεν πρόκειται να το τολμήσει να ούτε να το σκεφτούν. Ούτε να το σκεφτούν δεν το τολμούν, είμαι σίγουρο. Είναι κάτι έτσι αυθαίρετο. Είναι Βλάση, στο κενό. Το έκανε κάποτε κενό, ο Μιλσανίδης. Νομίζω ότι ήταν μια μαύρη κοιλίδα στην ιστορία τη ΑΕΚ. Δεν το συζητάμε. Έτσι. Λοιπόν, γιατί σίγουρα πείραξε τον κόσμο τη ΑΕΚ. Δεν θα του περάσει από το μυαλό στο κενό είναι αυτό. Και αυτά που έπαιζε τώρα η Γάμα Εθνική. Να πούμε ότι τώρα δεν περνάνε αυτά, το υποβιβάζουν την ομάδα στη Γάμα Εθνική και γλιτώνουν τα χρέη. Μάλιστα. Το 50% των χρεών πηγαίνει στα φημή των διοικούντων της ομάδας. Μάλιστα, και μόλις η ομάδα επανέλθει και γίνει πάλι επαγγελματική, αφού στη Γάμα Εθνική θα είναι αεραστεχνικό σωματείο, τα χρέη μπροστά τα έτσι. Χρέη θα βρουν 50% αυτό που θα αναλάβει. Αν αναλάβει την ομάδα, σου έρθουν σε σένα. Μάλιστα. Έτσι, δηλαδή, μιλάμε ότι δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Το κατάλαβαν τον κόλπο πολύ και το σταμάτησε. Και σταμάτησε πια. Δεν είναι, ούτε στο κενό είναι αυτό όλο. Δεν είναι ούτε να το σκέφτονται. Ναι, ούτε να το σκέφτονται στη διοίκηση αυτό δεν είναι. Λοιπόν, για πάμε. Λοιπόν, να πούμε ότι όσον αφορά την. Τις ομάδες, όπως είπαμε, της Β' Εθνικής, πολύ ιστορικές ομάδες, Ηρακλής, Πανιώνιος, Λάρισα, Παναχαϊκή, Καλαμάτα, Ιωνικός, Γάλεο, Νίκη Βόλου. Και Φυσιά που έπεσε μαζί μας. Και Φυσιά, εντάξει, ναι. Χωρίς μεγάλη ιστορία. Ναι. Λοιπόν, σήμερα κρίθηκε ότι μια άλλη ομάδα θα είναι στη Β' Εθνική, ο Καμπανιακός, πέφτει η ιστορική αναγέννηση Καρδίτσας, η Άσα, ιδρυμένη υπόψη του 1904. Το 1904 η Καρδίτσα. Βέβαια, ιστορική ομάδα και με πολύ κόσμο. Έχει ενδιαφέρον ιστορικό, ναι, αυτή η ομάδα, έτσι. Βέβαια. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά, όπως είπαμε, έγινε το ετήσιο μνημόσυνο του κυρίου Γιώργου Χριστοβασίλη. Του Γιώργου Χριστοβασίλη, ναι. Να είναι καλά εκεί που είναι ο άνθρωπος και να στέλνει τις ευχές του στους οικείους του. Τώρα, να πούμε ότι πήρε άδεια, αδειοδότηση δηλαδή από την ΕΠΟ ΟΠΑΣ, ανεξαρτήτως κατηγορίας, είτε όποια κατηγορία είναι, θα έχει άδεια. Αυτό έχει σημασία. Τώρα, όσον αφορά να πούμε τα τμήματα υποδομών, ήταν στη Θεσσαλονίκη από την ομάδα του ΠΑΟΚ. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ διεκδικεί πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό. Είναι φαβορή ο Ολυμπιακός, η ομάδα που ήταν και πρωταθλήτρια Ευρώπης βέβαια. Είναι μπροστά. Λογικά θα είναι η πρωταθλήτρια. Έχασε από τον δεύτερο της βαθμολογίας ΠΑΟΚ με 4-1. Λοιπόν, ο ΠΑΣ Γιάννενα, η K19 του ΠΑΣ, είχε ισοφαρίσει 1-1 με το Βλέτσα, αλλά δεν άντεξε. Και τέλος κλείνει τη σεζόν εκτός έδρας με την ΑΕΚ. Λοιπόν, την ομάδα της ΑΕΚ, η ομάδα K19 του ΠΑΣ, η οποία φέτος δεν έκανε καλή πορεία, είναι δεδομένο. Τώρα και υπάρχουν κάποιοι λόγοι βέβαια, άλλη ώρα θα τους αναλύσουμε. Λοιπόν, να πάμε στους αγώνες μπαράζ για την άνοδο στην Γάμα Εθνική, από την πρώτη αεραστεχνική. Τι κάνει ακριβώς. Η Λεούσα. Η Θήλα Λεούσας πηγαίνει καλά. Εγώ νομίζω ότι θα ανέβει. Πήρε ένα αποτέλεσμα στα τελευταία λεπτά. Ακριβώς. Έχανε από τους Φιλιάτες. Ναι. 0-1. Έχανε μέχρι το 87. Μέχρι το 87. Ισοφάρισε με τον Άγγελο τον Άσιο.
Και πάλι ο Άγγελος Ωνάσης με πέναλτι στο 96. Μάλιστα. Έκανε, αφού έγιναν διαβουλεύσεις, φασαρίες, τέλος πάντων. Παλικαρίσια. Δόθηκε το πέναλτι, παλικαρίσια. Πάλι ο Άγγελος Ωνάσης έκανε το 2-1. Να πούμε ότι η ομάδα των Φιλιατών είχε ανεβάσει πάρα πολύ κόσμο. Έχει πολύ κόσμο στο κήπεδο της Ελέουσας. Είναι κακό αυτό, ωραία. Ήρθαν να υποστηρίξουν πολύ καλά κάνανε. Πολύ καλά κάνανε. Να πω εγώ ότι πέρυσι, σαν ένα αγώνα με την αναγέννηση Άρτας, οι Φιλιάτες κερδίζαν με 2-1. Με το 2-1 ανέβαινε η αναγέννηση Άρτας, τελευταίος αγώνας στους Φιλιάτες. Η αναγέννηση Άρτας, αν είχαν με 3-1, θα ανέβαιναν οι Φιλιάτες. Τελικά έγινε ένα σουτ, πήγε μπάλα στο σίδερο της εστίας από μέσα και βγήκε έξω. Λοιπόν, έγινε ο χαμός. Γκολ, δηλαδή, ήταν γκολ. Έτσι, ήταν γκολ. Ο διαιτητής όμως δεν το μέτρησε. Δεν το μέτρησε, ωραίο. Δεν το μέτρησε ο διαιτητής. Ωραία διαιτησία. Να ευχηθούμε στην ομάδα των Φιλιατών και αυτή μια ομάδα. Αδικήθηκε δηλαδή. Αδικήθηκε. Η ομάδα των Φιλιατών. Η πυρώτικη να ανεβεί. Μαζί σου. Εγώ πιστεύω Ελεούσα, Φιλιάτες. Μπορούν να ανέβουν και οι δύο. Μπορούν να ανέβουν και εδώ. Οι δύο, ναι. Μπορούν. Τέλεια. Μπορούν. Ελεούσα, Φιλιάτες και Αμπρακτικός Βόνιτσας. Ο οποίος δείχνει και αυτός μια σταθερή ομάδα. Ήδη έχει 13 βαθμούς στη βαθμολογία η Βόνιτσα. Ναι. 8 η Ελεούσα. 7 ο Παναγρυνιακός, ομάδα του Αγρινίου. 6 οι Φιλιάτες. 6 το Περιβόλι. Η Ανέζα έχει 3 και τα γραμμοχώρια η ομάδα της Καστοριάς 0. Αλλά υπόψη εδώ υπάρχουν κάποια ρεπά. Δηλαδή δεν έχει κάνει ρεπό ο Πασανέζα και ο Βρετικός Βόνιτσας. Γίνεται ένα μπέρδεμα, δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε εικόνα από τη βαθμολογία. Εικόνα ακριβή στη βαθμολογία. Μακάρι και Βόνιτσα και Φιλιάτες και Ελεούσα να είναι στην γάμα εθνική. Για τον κόσμο θα είναι ωραία και με εκδομή στη Βόνιτσα το χρόνο. Έτσι. Τέλεια. Λοιπόν ανεγέννηση Περιβολίου, ο Βρετικός Βόνιτσας ήταν 0-3 στα δύο μάτς. Και ΑΕ Γραμμοχωρίων Παναγρυνιακός 1-2. Αφού έγιναν κάποια επεισόδια. Παναγρυνιακός. Ωραία. Ναι. Η ομάδα ήταν στη ΓΑΜΑ Εθνική αυτή η ομάδα. Okay. Είναι η δεύτερη ομάδα του Αγρινίου μετά τον Πανετολικό. Πανετολικός Παναγρυνιακός. Okay. Έτσι. Ναι. Έγιναν κάποια επεισόδια στο ημίχρονο του αγώνα εκεί στην Καστοριά. Mm-hmm. Και θα έλεγα τελικά ξανάρχισε ο αγώνας με χίλια ζόρια. Τελικά κέρδισε η ομάδα του Παναγρυνιακού. Ήταν ισοπαλία εκείνη την ώρα το αποτέλεσμα. Να πούμε εδώ ότι το γήπεδο του Πανετολικού θα έλεγα ότι ανακοινίζεται πλήρως, μια πληροφορία για τους γείτονας μας, τους οποίους τους συμπαθούμε. Έτσι και σε κάθε περίπτωση εκεί ο Κωστούλας είναι επενδυτής, βάζει είναι αυτά, επενδυτής. Ο Πας Γιάννενα, αν το δούμε έτσι, ο Πας Γιάννενα, το μόνο που έχει η ομάδα στην ιδιοκτησία της είναι ένα λεωφορείο. Που ναι, και αυτό ναι. Μου έχουν πει τελευταία είναι λίγο χαλασμένο. Εκεί έχει το μπροστά. Είναι λοιπόν, αυτή είναι η περιουσία του Πας Γιάννενα, έτσι. Ο Πανετολικός δεν είναι έτσι. Ο Πανετολικός έχει γήπεδα, εγκαταστάσεις, έχει τα πάντα. Είναι σύγχρονη ομάδα. Έχει το Εμίλιον, ένα πολύ σύγχρονο προπονητικό και κέντρο. Και τι κάνει τώρα, γίνεται αναβάθμιση. Κάνει πάρα πολλά πράγματα. Φτιάχνει κερκίδα ξεχωριστή. Μάλλον κάνει δεύτερη κερκίδα. Συγχαρητήρια στο Κωστούλα. Αυτή που βλέπουμε απέναντι, όπως βλέπουμε την τηλεόραση, αναβαθμίζεται, γίνονται κολόνες για να φτιαχτεί κι άλλο κομμάτι άνω κερκίδα. Μ' αρέσει να τα ακούω αυτά. Έτσι. Πραγματικά, άλλωστε είναι μια ομάδα που είμαστε κοντά και θα μπορούμε να κάνουμε και μια βόλτα να δούμε και ένα μάτσα μα. Πάμε. Σε ένα ανθρώπινο, σε ένα σύγχρονο γήπεδο. Πάμε, αεραστεχνικό. Αεραστεχνικό. Β και Γ αεραστεχνική. Β αεραστεχνική. Οι δύο ομάδες, όπως είπαμε, Αμπελό και Γιάννενα, έχουν ανεβεί. Για αίτητη, έτσι. Αίτητη, μέχρι στιγμής, ναι. Σκούφαλης. Σκούφαλης Μανώλης. Λοιπόν, 97 η Αμπελόκηπε, 90 η ΑΕ Γιάννενα. Συζητάμε τώρα για την τρίτη θέση, η οποία παίζεται, όπως είπε και χθες ο Μιχάλης ο Κατσίκος, ανάμεσα σε Κοσμηρά και Πογονάτο περισσότερο. Εσύ τι έχουν, λες, έχουν και λίγες ελπίδες η Ζωοδόχος και η Δαφνούλα. Με 60-58 είναι Κοσμηρά ή Πογονάτος, ποιος έχει περισσότερες ελπίδες, σύμφωνα με τη δική σου έτσι. Εντάξει, είναι πιο σταθερή ομάδα η ομάδα της Κοσμηράς, όπως είπε και ο Μιχάλης χθες. Ο Πογονάτος κάνει κάποια σκαμπανεβάσματα. Εγώ, σαν γείτονα με τον Δελβινάκη, θα προτιμούσα τον Πογονάτο. Δελβινάκι. Σαν Κονιτσιώτης με Δελβινάκι είμαστε πιο κοντά. Το δέχομαι. Αλλά το δίκαιο ας ανεβεί η καλύτερη. Τέλος πάντων, όποια είναι η καλύτερη, γιατί μένουν ακόμα 5 αγωνιστικές. Όποια δείξει σταθερότητα στις τελευταίες 5 αγωνιστικές θα ανέβει και ας ανέβει δίκαια.
Okay. Λοιπόν, και άλλη ανέβει του χρόνου. Πόσα παιχνίδια υπάρχουν ακόμη στη Ελλάδα? Πέντε αγωνιστικές. Πέντε αγωνιστικές. Είναι ακόμη, υπάρχει ψωμί δηλαδή. Θα μπει καλοκαίρι, υπάρχει. Γερό καλοκαίρι. Γερό καλοκαίρι, ήρωες. 20 ομάδες τώρα, όπως ήταν και ο Πας Γιάννα του χρόνου, είναι πολλές οι αγωνιστικές. Ναι, μάλιστα. Είναι πολλές οι αγωνιστικές. Είναι κρίμα, είναι αριστεχνές. Έχουν τις δουλειές τους, από εδώ και πέρα θα απασχολούνται, να θέλουν να φύγουν κάποιοι για εστίαση από εδώ και πέρα. Πάμε να δούμε τα. Γίνεται μια αλλίωση δηλαδή στην ουσία. Τα μάτς της επόμενης αγωνιστικής. Λοιπόν, να δούμε τα μάτς της επόμενης αγωνιστικής. Πετσάλι Αμπελόκηπη, Τίγρης Ζωοδόχος, Κάστρο Κοσμηρά, Πράμαντα Ηλιόκαλη, Αμφιθέα Κρανούλα, Ασβεστοχώρη Δαφνούλα, Πογονάτος Αέγιάννα, Αετοράχη Κλιματιά, Ανήλιο Ροδοτόπη και Μουσιωτίτσα Αγία Μαρίνα. Ενώ να σου πω εδώ, Βλάση, ότι γίνεται μια μάχη στην ουρά της βαθμολογίας. Να πούμε ενδιάμεσα είναι τα Πράμαντα με 57, 51 η Κρανούλα, Κάστρο 46, Ηλιόκαλη 44 και Πετσάλη 44, Αμφιθέα 43, Τίγρη 42, Σβαστοχώρη 42. Ναι. Μέχρι εκεί δεν υπάρχει κίνδυνος. Από εκεί και πέρα υπάρχει κάποιος κίνδυνος. ΑΕΚΛΗ Ματιά 39, έκτη από το τέλος. Πέμπτη από το τέλος, η ομάδα της Μεζοτίτσας με 35 θα μείνει αν ανεβεί η Ελεούσα. Αν δεν ανέβει η Ελεούσα, θα πέσει και η Μουζωτίτσα. Μάλιστα. Και οι τέσσερις τελευταίες, οι οποίες βέβαια έχουν λίγες ελπίδες και αυτές, οπωσδήποτε έχει η Ρώνα Ανηλίου με 34 και το Ράχη με 31. Έχουν ήδη υποβιβαστεί η Αγία Μαρίνα με 10. Μάλιστα. Και το Ροδοτόπι, το ιστορικό Κοροδοτόπι με Δέλτα Εθνική κλπ. Με 4 βαθμούς. Πάμε στην τρίτη αεραστεχνική. Εδώ πριν πάμε σε σένα, να πω, τα είπαμε και χθες με τον Μιχάλη Κατσίκο, όπως είπες, πρωταθλητής τρίτης αεραστεχνικής κατηγορίας, ο ύφεστος Αυγού. Πάμε να δούμε σε αυτό το σημείο ένα κομμάτι από αυτά που είπαμε με τον προπονητή του ύφεστου Αυγού, τον Μιχάλη Κατσίκο, το φίλο μου. Πάμε. Λοιπόν, επανερχόμαστε στη ζωντανή ροή. Ανδρέα, πες μου τη σύνθεση της ομάδας. Αξίζει να αναφέρουμε τα παιδιά του ύφεστου. Εντάξει, κάποια στιγμή πρέπει να ακούγεται και το όνομα κάποιων παιδιών που παίζουν μπάλα, γιατί δίνουν ένα πολύ μεγάλο αγώνα και αυτά. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, πρωταγωνιστές είναι οι πρωταγωνιστές. Αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές. Έτσι. Μετά είναι οι προπονητές, η διοίκηση, έτσι. Οι φίλαθλοι. Για πες, λοιπόν, Παλαιολόγος, Μόσχος, Φετάχου, Ρούπας, Τερζής, Βασίλης Πετράκης, ο φίλος μου ο Βασίλης ο Πετράκης, δικηγόρος, Χίρας, Τζίμας, Μάντζιος, Μίτσης και Σκούφης. Αγωνίστηκαν και οι Μεντής, Τζιβέλης, Πετράκης, Παλί Παπαδόπουλος και Ρούπας Λάμπρος. Λοιπόν, αυτοί ήταν οι. Ωραία, οι πρωταθλητές. Αυτοί είναι οι πρωταθλητές. Είναι οι πρωταθλητές. Μαζί με κάποιους άλλους βέβαια, από τους οποίους δεν έπαιξαν και δεν τους έχουμε πρόκειται να τους αναφέρουμε. Όπως είδαμε, την απονομή την έκανε από πλευράς Ψήφου ο Παναγιώτης Οδαβής και ο Κώστας ο Λιανός. Ενώ σημαντικοί παράγοντες. Βεβαίως. Ναι. Κάνουν αγώνα μεγάλο και οι άνθρωποι της Ψήφου κάνουν μεγάλο αγώνα. Να δώσουμε βέβαια τα συγχαρητήρια στον ύφεστο Αυγού και στο Βελισάριο. Το οποίο ανεβαίνει και αυτό. Πρωταγωνίστησαν και οι δύο ισοβάθμισαν. Στη διαφορά τερμάτων βγήκε πρωταθλητής η ομάδα του ύφεστου Αυγού. Τα κατάφεραν και στους διοικούντες του Βελισσαρίου τα συγχαρητήρια και στους ποδοσφαιριστές. Μαζί σου, όλους τους ποδοσφαιριστές. Τα συγχαρητήρια στο φίλο του Γιάννη, το γιατρό, ο οποίος ήταν η ψυχή της ομάδος. Έτσι, το ξέρει αυτός. Λοιπόν, Περιστέρη περίβλεπτος 1-1 τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής. Απίθαρχος Ραφτανέη 2-2. Πλατανιά Απειρωτάν 5-3. Ζήτσα Αμπελόκηπη 0-1. Ελληνικό Σιράκο 2-2. Βελισσάρι Βοτονόση 4-1. Και Μάρμαρα Αυγό 2-4. Να πούμε την τελική βαθμολογία. 66, όπως είπαμε, το Αυγό πρωταθλητής και το Βελισσάριο 66. Αναγέννηση Ελληνικού 96 με ένα καινούριο ωραίο γήπεδο το οποίο θα δοθεί και είναι σωστό το όνομα του Ανδρέα του Φιλιππούση. Εκεί, ωραία, έτσι, στο γήπεδο έτσι. Του Ελληνικού. Να. Όλοι ξέρουμε τι αγώνα έκανε ο Ανδρέας. Έτσι πρέπει. Πολύ καλή κίνηση αυτή. Εκτός από το σύνολο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, ο Ανδρέας ήταν πολύ σπουδαίος μαχητής και για το χωριό του, την ομάδα του Ελληνικού. Ήταν από τους πρωταγωνιστές που στήσαν την ομάδα πάλι πριν ένα καμιά δεκαριά χρόνια. Έτσι. Και έφυγε πολύ νωρίς και άδικα. Και έφυγε πολύ νωρίς. Πολύ νωρίς να είναι καλή καλά κίνηση, εκεί που είναι. Καλή κίνηση. Πολύ καλή κίνηση. Στο λοιπόν, Σιράκο 55, Περίβλητος 53, Πλατανιά 51. Ομάδες που και αυτές πρωταγωνίστησαν, θα λέγαμε, και πάλεψαν. Ραφτανέη 48, Πάσα Αμπελόκηπη 32, η ομάδα του Κώστα του Τσούρη. Η άλλη λοιπόν, Αμπελόκηπη. Η άλλη Αμπελόκηπη. ΑΕ Ζήτσας 30, ωραία. Βοτονόση 19, Απίθαρχος 17, Μάραμαρα 16. Περιστέρι 12 και Απειρωτάν
4. Okay. Η τελική βαθμολογία. Okay, έχουμε τι άλλο, Ανδρέα. Για να πούμε και ένα σχόλιο για το Final Four. Βεβαίως. Έχουμε δύο μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Εκτός από το Final Four του Βερολίνου, ναι. Έχουμε φυσικά τον τελικό του Conference Link. Απόψε τον οποίο θα κερδίσει η ώρα. Πώς τα έχουμε πει αυτά. Δεν είναι εύκολο. Για πες. Ξέρεις, μια ομάδα ιταλική. Θα πάμε εκεί, θα πάμε πέσα. Σε λίγη ώρα, πούμε, ναι. Σε λίγη ώρα, τι είπες. Θα πάμε, σε λίγη ώρα υπάρχει ο τελικός του Europa League ανάμεσα στην Αταλάντα και τη Φιωρεντίνα. Ωραία. Όσον αφορά τον τελικό του Conference League, ναι. Αν δεν έπαιζε με ιταλική ομάδα θα ήμουν πιο αισιόδοξο. Οι Ιταλοί έχουν τον τρόπο του. Εντάξει, και ο Ολυμπιακός έχει τον τρόπο του. Μην ξεχνάμε ότι ένα παγκόσμιο κύπελλο το πήραν από με τον τρόπο του, με την κουτουλιά του Ματεράτσι, που έσπασε τα νεύρα στο Ζιντάν. Δεν έχουν τύχει. Σε αυτό το τελικό δεν έχουν τύχει οι φίλοι. Μακάρι. Από τη Φλωρεντία. Λοιπόν, μακάρι. Final Four στο μπάσκετ. Ναι. Την Εδώ τώρα τι θα έχουμε τελικό. Την Κυριακή Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ή όχι. Εντάξει, το θέλουν αρκετοί. Ναι. Το θέλουν αρκετοί. Εντάξει, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος. Όχι, όχι, το βλέπεις με μικρότερη πιθανότητα κάτι τέτοιο. Νομίζω. Ναι. Ποιος θα είναι ο τελικός, ΕΦΕΣ, Ολυμπιακός. Εγώ νομίζω ο Παναθηναϊκός είναι φαβορή με τη Φενέρ. Το δίνουν και στις στοιχηματικές εταιρείες με 3,5 πόντους παραπάνω. Ναι. Δίνουν στη Φενέρ, δηλαδή ότι θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός με διαφορά άνω των 3,5 πόντων. Και στη Ρεάλ τη δίνουν φαβορή, θα κερδίσει η Ρεάλ με άνω των 5,5 πόντων. Εντάξει, θεωρούνται φαβορή στα δύο μάτς η Ρεάλ και ο Παναθηναϊκός. Μάλιστα. Αλλά εντάξει, τα προγνωστικά είναι για να ανατρέπονται. Και στον Ολυμπιακό κάτι χρωστάει η ιστορία με τις δύο τελευταίες αποτυχημένες, θα έλεγα, προσπάθειες που έκανε τα δύο τελευταία χρόνια. Το οποίο το έχασε στο τσακ. Έχουμε κάτι άλλο απόψε. Λοιπόν, Ανδρέα. Κλείνουμε. Δεν έχουμε κάτι άλλο το ιδιαίτερο. Να ευχηθούμε γρήγορα, αδερφοί Χριστοβασίλη, να ξεκαθαρίσουν τι θέλουν και να ευχηθούμε μάλλον να βρεθεί ένας επενδυτής για τον ΠΑΣ. Δεν είναι εύκολο. Δεν φαίνεται. Θα θέλει η πλειοψηφία των φιλάθλων. Από εκεί και πέρα, οι αδερφοί Χριστοβασίλη να ξεκαθαρίσουν τότε γρήγορα ότι συνεχίζουν, αν δεν βρεθεί επενδυτής, για να οργανωθεί η ομάδα. Γιατί αν οι ομάδες είναι 20, θα πρέπει να γίνει πολλή δουλειά. Έτσι, λέγεται βέβαια ότι θα μειώσουν το budget. Δεν ξέρουμε τι θα κάνουν. Μάλιστα, ας το πούνε όμως για να μην ακούγονται διάφορα. Ας μας πούν έστω ότι παραμένουμε και μειώνουμε το budget. Να ξέρουμε τι γίνεται. Okay. Σε ευχαριστώ, Ανδρέα. Να είσαι γερός. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ θερμά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ και εσάς. Περισσότερο εσάς. Μείνετε στο ITV 10:30. Ιστορίες της Έλενας Αντωνίου. Πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή και απόψε. Καληνύχτα σας.